είσαι gentleman, we are back. Άλλο ένα μη μου πει updated, μόλις έχει ήδη ξεκινήσει. Να μην μου πει πολύ ιδιαίτερο, πολύ διαφορετικό, μοναδικό, αποκλειστικό, αφοπλιστικό, duper, super power, σπανούδα, μουράκι. Και έχω και πάρα πολύ ωραίο καλεσμένο που θα πάμε τραγουδιστικά και θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Πώς τρέχω, ρε παιδιά, έτσι. Πολύ τρέχεις. Για να σας προλάβω, ρε παιδί μου. Καλημέρα, καλημέρα. Τι έγινε, τι κάνει. Έχουμε πολλά. Εννοείται και έχουμε πολλά. Καλέ να σου πω κάτι. Τι γίνεται πάλι αυτό το καλοκαίρι. Δηλαδή, πραγματικά τα γεγονότα και τα πράγματα τρέχουν πάρα πολύ γρήγορα και αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα. Είναι καλοκαίρι και κάθε μέρα έχει μία έκπληξη. Εγώ πάντως νομίζω ότι ο κόσμος από όλο αυτό που περάσαμε, επειδή περνάμε, του έχει σπάσει. Και περνάμε, ναι. Επειδή του έχουν σπάσει πάρα πολύ τα νεύρα, με το παραμικρό αντιδράει διαφορετικά, έχει πάρα πολύ σπασμωδικές κινήσεις, τον πιάνουν τα νεύρα, του μαλώνουν πολύ εύκολα. Συμφωνώ. Δεν ξέρω πώς θα το πω. Ναι, απ' όλα, γιατί νιώθουν μια ανασφάλεια, νιώθουν το οικονομικό που είναι πολύ πεσμένο και θα είναι και δύσκολο για την περίοδο που θα διανύσουμε μετά τους καλοκαιρινούς μήνες. Ας μην τα λέμε όμως αυτά, ναι, να απολαύσουμε το καλοκαίρι. Ναι, τότε θα πούμε στη χειμερινή περίοδο. Εντάξει. Το καλοκαιράκι και είναι ωραίο. Και οι μικρές στιγμές είναι. Μπράβο. Έτσι, καλοκαιράκι, βραδινό μπανάκι, σαν το αυτό πλέει στο το ναι, κομμάτι. Με πολύ απλά πράγματα μπορούμε να περνάμε ωραία και διασκεδαστικά και έχει ο παιδιά Θεός, και λίγη όλα. Παρέα, λίγοι φίλοι, δύο-τρεις άνθρωποι, το κρασάκι σου, τη βουτίτσα σου. Εγώ ξέρετε τι έχω πάθει. Θα σας πω κάτι, δεν το πιστέψετε. Έχω πάνω από 188.000 προσκλήσεις. Και προκλήσεις μαζί. Και προκλήσεις. Και προκλήσεις για το καλοκαίρι. Και δεν θέλεις να πας πουθενά. Και δεν θέλω να πάω πουθενά. Και βαριέμαι και λέω θα δούμε και μου λέει μα τι θα δούμε καλέ, φεύγουμε την Παρασκευή, θα δούμε. Βαριέμαι. Ναι, είναι αυτή, είναι η διάθεση. Δεν έχω αυτό που είχα άλλες χρονιές που πήγαινα σε 5, 10, 12 μέρες. Θα πάω σε ένα, δύο, θα τα δείτε άλλωστε, εγώ δεν τα κρατάω και γρυφά. Τις τελευταίες και μέχρι εκεί. Και θα είναι όλα πολύ ωραία. Ναι, μέχρι εκεί. Και θα είμαστε ζωντανοί και αυτοί με ναι, την καινούργια. Δεν ξέρω. Τα κουσκούς όμως τι γίνεται. Χαμός γίνεται και εκεί. Για πάμε να δούμε. Έχουμε ευχάριστα. Πάμε όλοι μαζί να κουτσομπολέψουμε έτσι επιτροχάδι. Λοιπόν, έχουμε Κέλλη Κελεκίδου, η οποία μέσω από αναρτήσει στο Instagram της. Είχε γενέθλια κάποιο. Είχε γενέθλια η αδερφή της. Α, μπράβο. Και είχε πολύ η Μαρίνα, η οποία έκανε μια πολύ ωραία ανάρτηση. Χρόνια πολλά στην αδερφούλα μου, τη φίλη μου, την ψυχολόγο μου, το τρίτο μου παιδί, τον άνθρωπο που με επιμελείται τα μαλλιά μου, τον άνθρωπο που είναι δίπλα μου σε όλα. Πόσο τρυφερή σχέση. Ναι, πόσα πράγματα είπε. Πόσα πράγματα ωραίο είπε, είναι δύο αδέλφια να έχουν τόσο έτσι, πολύ καλή σχέση. Ναι, έτσι, παιδιά, και εγώ πραγματικά, ξέρετε, με τα αδέλφια μου έχω φοβερή σχέση. Πραγματικά, δηλαδή. Δεν τα νύψια σου. Ναι, καλά, άλλο αυτό. Αυτό είπε στην αρχή. Γιατί πολλές φορές μπορεί να αγαπάς πολύ τα νύψια σου και να μην έχεις πολύ καλή σχέση με τα αδέλφια σου. Το ξέρετε ναι, πολύ ναι, καλά. Βέβαια, λοιπόν. Αλλά είναι πολύ όμορφο να νιώθεις με το αίμα σου, με τα αδέλφια σου, νιώθεις να νιώθεις αυτή την ασφάλεια, παιδιά. Να σου πω κάτι. Την Κυριακή είχαμε πάει για μπάνιο με τις κόρες μου και τις έβλεπα κάποια στιγμή. Ήταν οι δυο τους, παίζανε και όλα αυτά. Και τις βλέπω κάποια στιγμή που πηγαίνανε στο κηλικείο. Και ήταν χεράκι-χεράκι, βοηθούσε η μία την άλλη να μην πέσει στην άμμο και τέτοια. Και τις κοίταγα και λέω: θα είναι έτσι, μεγαλώνοντας. Ναι. Ήταν μια πολύ τρυφερή σκηνή. Βεβαίως. Θα είναι. Νομίζω έτσι. Ότι θα είναι. Νομίζω ότι τα πρώτα βήματα, όπως έχει πει η Κυπέγη, μέχρι τα 7 χρόνια είναι πολύ βασικά για τη δημιουργία του λογισμικού και του, αφού έλεγα, του χαρακτήρα. Συζητάγανε και έλεγα: θα ήθελα να ξέρα τι συζητάνε και τι. Δηλαδή, δεν ήμουν δίπλα τους. Τι λένε, πώς υποστηρίζει μία την άλλη. Υποστηρίζει μία την άλλη, ήταν φοβερή. Παραδέχεται η μία την άλλη. Είναι πολύ ναι, εντάξει, έχουν και τις κόντρες τους. Ναι, σαν παιδιά, παιδιά, δεν έχουμε εμείς οι μεγάλοι. Όλα, πάμε όλα να δούμε και το επόμενο, παρακαλώ, να προχωρήσουμε. Λοιπόν, για πάμε να δούμε. Α, έκανε τα γενέθλιά του και είχε πολύ λίγους φίλους. Ο Αργύρης ο Αγγέλου, ναι, και έχουμε φωτογραφίες με τη Δέσποινα Βανδύ, η οποία ήταν στα γενέθλια του Αργύρη. Είναι πάρα πολύ φίλη. Είναι πάρα πολύ φίλη. Εγώ βγάζω τα γυαλιά γιατί έχω και τα θύματα. Ναι, γιατί τα βάζεις και τα βγάζεις, άστα τα παιδί μου. Να τα αφήσω, ναι, ναι. Λοιπόν, ο Αργύρης ο Αγγέλου και η Δέσποινα Βανδύ ήταν στα. Είναι κολλητή φίλη, ναι, να σου πω έτσι. Ναι, το ξέρω. Ήταν στα γενέθλιά του. Βλέπουμε και τις φωτογραφίες που ανάρτησαν στο Instagram. Εδώ είναι από το σπίτι. Τα παιδιά, ναι, είναι από το σπίτι του Αργύρη του Αγγέλου. Σχολιάστηκε και το ντύσιμο τη Δέσποινα Βανδύ, η οποία ήταν πολύ απλή, αλλά πάρα πολύ όμορφη, πάρα πολύ εντυπωσιακή, όπως πάντα είναι η Δέσποινα Βανδύ. Αυτά. Μάλιστα. Για να δούμε και το. Λοιπόν, έχουμε Νικολέτα Ράλι το επόμενο, η οποία έχουμε φωτογραφίες που βρήκαμε μέσα από το Instagram. Μου είπανε για τα γενέθλια. Μου λέει μια φίλη μου, αλλά δεν θα πω το όνομά σου, μου λέει και εγώ ήμουν εκεί. Εμείς δεν είδαμε φωτογραφία σου, δεν το λέμε. Εμείς λέμε ότι είδαμε. Λοιπόν, έχουμε την Νικολέτα Ράλι, η οποία έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδάκι με τον σύντροφο του Μιχάλη τον Ανδρούτσο.
η γνωστή παρουσιάστρια Place Πελάγη Ευτυχίας. Εδώ είναι μια φωτογραφία από το μυευτήριο. Η Νικολέτα γέννησε ένα κοριτσάκι 3,5 κιλά με κεσαρική. Mm-hmm. Σε ευχόμαστε να τη ζήσει. Και εμείς εδώ να κάνουμε βαφτίσεις. Ναι, εννοείται, τα παιδιά, να φτιάχνουμε ό,τι χρειαστεί το κορίτσι θέλουμε. Μας. Πάμε σε επόμενο, με γεννητούρια φύγαμε και πάμε σε... Σε γάμους, α, σε νάτα. Επέτειο. Λοιπόν, Τζένι Μπαλατσινού Βασίλης Κικίλιας, ένα χρόνο παντρεμένη. Ανεβάσανε αυτή την πολύ τρυφερή φωτογραφία, δεν βλέπω κιόλας, την πολύ τρυφερή φωτογραφία από το σπίτι τους. Ναι, και βέβαια κάπου άκουσα ότι και ο Γιώργος Λιάκας αποκάλυψε πώς έγινε η γνωριμία τους. Είπε για πρώτη φορά πώς γνωρίστηκε το ζευγάρι, ναι, μέσα από την εκπομπή του. Γενικά μίλησε με πάρα πολύ τρυφερά λόγια, λυτή βέβαια τα λόγια της ανάρτησης από την Τζένι Μπαλατσινού και από τον Βασίλη τον Κικίλια. Ο Κικίλιας έγραψε «Ένας χρόνος με το κορίτσι μου». Πολύ ωραία. Πολύ τρυφερό. Άλλωστε, οι άντρες νομίζω πολλές φορές αυτό δηλώνει και πολύ ρομαντισμό και ερωτισμό. Το κοριτσάκι μου, το κορίτσι μου. Το κορίτσι μου. Ναι. Να ζήσουν και να είναι πάντοτε ευτυχισμένοι και αγαπημένοι και μονιασμένοι. Αυτό ευχόμαστε. Πάμε σε επόμενο. Έχουμε νέα θεατρική παράσταση. Σιγά σιγά έχουν αρχίσει και σε πετάγονται. Βλέπω διαφημίσεις. Έχουν κλείσει για το χειμώνα. Σιγά σιγά γίνονται παραστασούλες. Μακάρι να μπορέσουν να ανέβουν και όλα να πάνε πάρα πολύ καλά. Εμείς πρέπει να ευχηθούμε καλή επιτυχία στο Αλάμπρα με τις Βάσχες Παναγοπούλου. Ο Κλέρχος, η Μαρίνα και ο Κοντός. Μια παλιά ελληνική ταινία του ελληνικού. Βλέπω Χάρη Ρώμα. Χάρη Ρώμα. Γιώργος Γαλίτης. Εξαιρετικό. Ναι. Στάνια Τρίπη. Και πολύ... Ελευθερία Φαναριώτη, το κορίτσι μας. Α, η Ευτυχία. Η Ευτυχία, Ελευθερία, λέω καλά. Ναι. Ευτυχία Φαναριώτη, το κορίτσι μας. Τι να πούμε, καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία και θα είμαστε και θα έχουμε στην πρεμιέρα. Και στην πρεμιέρα θα είμαστε και έχουμε και να πούμε και πολλά συνεντεύξεις, αποκλειστικότητες. Έχουμε Master Chef. Μα, τι έγινε, τελείωσε, ησυχάσαμε. Μαρία Μπέι, η οποία αποχώρησε. Η οποία... Καλά, έχει περάσει καιρός βέβαια, αλλά εμείς, ναι, εντάξει, εμείς τα λέμε λίγο τα νέα. Ακριβώς. Σαφώς. Έχει αποχωρήσει, μίλησε όμως τώρα. Εμείς για τις δηλώσεις το παρουσιάζουμε τώρα. Για τις δηλώσεις, το ξέρουμε εδώ και καιρό. Μίλησε για τη σχέση της με τον Δημήτρη Μπέλο. Τελικά τα έχουν, ναι. Τα έχουνε. Και μίλησε και για τα γυρίσματα. Είπαν ότι είχαν πάρα πολλές κόντρες. Μίλησε για το πώς είναι οι σχέσεις τους εκτός παιχνιδιού. Και γενικώς είπε κάποια πράγματα που μας εντυπωσιάσανε. Μάλιστα. Επόμενο. Το κορίτσι μας, η Μαρκέλα. Η οποία ξέρουμε αυτό που έχει συμβεί με τη Μαρκέλα που πριν από ένα διάστημα την άρπαξε μια γυναίκα, τέλος πάντων, έγινε όλο αυτό ο χαμός και όλη η Ελλάδα ήταν στο πόδι για να βρεθεί το κοριτσάκι. Και βρέθηκε το κοριτσάκι. Βρέθηκε το κοριτσάκι. Όμως από τις τοξικολογικές. Για κάποιες ουσίες βγήκαν αποτελέσματα ότι της είχαν χορηγηθεί κάποιες ναρκωτικές ουσίες. Το θέμα είναι ότι και η απορία και αυτό που συζητάμε όλοι είναι ποιος, πού, τι. Βέβαια, στον χρόνο που τα συζητάμε υπάρχουν αυτά αποτελέσματα. Μπορεί κάτι να έχει υπογειωθεί, ναι, κάτι καινούριο. Ναι, να έχει γίνει, αλλά πολλοί έχουν πει και για την οικογένειά της. Εμείς δεν ξέρουμε, εμείς λέμε τι ακούγεται. Ακούστηκαν πράγματα, ελπίζουμε να μην ισχύουν. Ούτε δικαστές είμαστε, ούτε δικηγόροι. Ακριβώς. Απλά παρουσιάζουμε τα γεγονότα. Εμείς ευχόμαστε να δοθεί ένα τέλος όλο αυτό και το κοριτσάκι να είναι μια χαρά και να είναι όλα καλά. Πάμε σε επόμενο. Αθηνά Οικονομάκου, όπου το κορίτσι μας ανέβασε κάποιες φωτογραφίες στο Instagram, μία φωτογραφία, την οποία μαγειρεύει στις 10-11 το βράδυ. Μας δείχνει ότι δεν χάνει ποτέ την ενέργειά της και ότι γενικότερα, ό,τι ώρα να είναι, και 10 και 11 και 12 το βράδυ, μπαίνει στην κουζίνα χωρίς κανένα πρόβλημα για να ετοιμάσει φαγητό για την οικογένεια. Και φαντάζομαι, όχι, ναι, για την οικογένειά της. Και εδώ έχουμε φωτογραφία και από το σπίτι της, την ώρα που μαγειρεύει το κορίτσι μας. Και εγώ μαγειρεύω χθες το βράδυ αργά. Λοιπόν... Γιατί δεν το έβαλε αυτό στο Instagram, δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Έλαντε. Έχουμε Γιώργο Χρανιώτη, όπου έγινε μπαμπάς, το ξέρουμε. Αλήθεια. Βέβαια. Α, να του ζήσει. Έγινε μπαμπάς, αγοράκι. Όπου, να, εδώ είναι η σύζυγός του. Δίπλα του ήταν επώνυμη φίλη του. Ο Αποστόλης ο Τότσικας και η Ρούλα η Ρεύη και πολλοί άλλοι. Τρυφερή φωτογραφία με την... Εδώ είναι το μωράκι. Τι ωραία παιδιά. Και μια πολύ τρυφερή φωτογραφία με τον σύζυγό του που ανέβασε στο Instagram. Να σας ζήσει γερό και δυνατό και καλότυχο.
Όλα να πάνε πάρα πολύ καλά. Βεβαίως. Επόμενο, όλα. Παρακαλώ. Έχουμε Σύση Χριστίδου, η οποία ευχήθηκε χρόνια πολλά μέσω Instagram. Έχουν χωρίσει. Έχουν χωρίσει, αλλά έχουν πάρα πολύ καλή σχέση, όπως φαίνεται. Ευχήθηκε χρόνια πολλά στο Θοδωρή το Μαραντίνη. Ναι, τώρα πολύ καλή σχέση μέσα από το Instagram. Καλά, θα μου πεις το Instagram πια και μαζί να είμαστε. Ναι. Το έχουμε, ναι. Εντάξει, ναι, και εμείς μπορούμε. Και εγώ, ας πούμε, είχε γενέθλια η μαμά μου και της ευχήθηκα χρόνια πολλά και μέσω των social media. Σωστά. Μπορεί να συμβεί αυτό, δεν είναι. Πάντως, από όσο ξέρουμε, προσπαθούν να διατηρήσουν την καλύτερη σχέση. Και τους βλέπουμε σε πάρα πολλές κοινές εμφανίσεις. Τους ευχόμαστε να είναι πάντοτε καλά, ναι, αγαπημένοι και ας μην είναι και μαζί. Ξέρεις, δεν πάνε να πει το ένα ζευγάρι χωρίς, πρέπει να γίνουν εχθροί. Γιατί δημιουργούνται πολύ μεγάλα προβλήματα και τελευταία γίνονται άλλα βήματα, να αλλάξει και ο νόμος που αφορά τον πατέρα απέναντι στα παιδιά. Δηλαδή. Κοίταξε να δεις, η αντιπαλότητα φέρνει πάρα πολύ άσχημες καταστάσεις στην ψυχολογία των παιδιών. Αυτό είναι πάρα πολύ γνωστό. Και έρχονται τα παιδιά, επειδή είναι και προχωρημένη πλέον η μνήμη τους και η εξέλιξη των παιδιών, και είναι ένα βασικό θέμα που έχουμε σήμερα να μιλήσουμε. Αυτό θα πούμε και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Καταλαβαίνεις. Αυτό που θέλω να πω βέβαια είναι ότι γενικότερα όσο περνάνε τα χρόνια, βλέπουμε, ρε παιδί μου, ότι από τη μία βλέπουμε ότι οι άνθρωποι περισσότεροι έχουν την ανάγκη να δημοσιοποιούν τις προσωπικές στιγμές, δεν εννοώ στο κρεβάτι. Εννοώ το ότι αχ, περνάμε την επέτειό μας, αχ, το παιδάκι μας, αχ, αγκαλιζόμαστε. Ακόμα και αυτή τη showbiz, να το πω, ξέρεις, δηλαδή θα βγάλουν από το μεευτήριο, θα βγάλουν από τους που μαγειρεύουν. Αυτό όλο νομίζω ότι το βοήθησε πάρα πολύ και το άνοιξε. Ευτυχώς το άνοιξε, δυστυχώς το περάσαμε η περίοδος της καραντίνας. Ποτέ δεν έβλεπες τον κάθε ένα και την κάθε μία από το σπίτι, από την κουζίνα, από τον κήπο, από... και άφιαστη. Μπράβο. Αυτό έφερε κοντά τους καλλιτέχνες στον κόσμο και έτσι αυτό άνοιξε και γίνει και μία μόδα. Ναι, και μας αρέσει πάρα πολύ. Είναι πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε σε ένα και μικρό... Και βοηθάει και εμάς. Βοηθάει και εμάς, βεβαίως, για να έχουμε και δουλειά στο FaceTime. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφω να συνεχίσω την κουβέντα με τα κορίτσια μου και με Πέγκυδα Μουράκη με πολύ ωραίο θέμα και να κλείσω με πολύ ωραίο καλεσμένο. Έχω ακόμα πράγμα. Εκεί που η ομορφιά σταματάει το χρόνο, εκεί υπάρχει σειρά Dr. V. Ο γιατρός Θεόδωρος Βουκίδης, με 40 χρόνια εμπειρία στην πλαστική χειρουργική, δημιούργησε με τα πλέον εξελιγμένα ιατροκαλλυντικά μια ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων προσώπου, σώματος αλλά και μαλλιών για όλους τους τύπους δέρματος. Η σειρά Dr. V είναι καταξιωμένη διεθνώς, καθώς ήδη κυκλοφορεί στο εξωτερικό, ενώ προσφέρει εξαιρετικά και άμεσα αποτελέσματα. 210-5151-788. Κάντε τώρα τη σωστή επιλογή για την καθημερινή πολυτέλεια του δέρματός σας. Dr. V. Update, δεύτερο μέρος αυτής της εκπομπής. Face Πανού εδώ κοντά μας, Πέγκυδα Μουράκη εδώ κοντά μας. Ο καλεσμένος μας να ετοιμάζεται, παρακαλώ, 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 και εγώ να συνεχίσω. Λοιπόν, ακούστε τώρα να δείτε. Μου έδωσες μία πολύ ωραία πάσα που είναι ένα μείζον θέμα. Έτσι, ξέρεις, που μιλάμε με τα παιδιά, με τις βαφτίσεις, με τα έτσι, με τα χωρίζουμε, με τα... λίγο να δούμε γιατί πόσο τα πράγματα αλλάζουν όταν υπάρχει διαζύγιο και πώς οι σχέσεις αλλάζουν με τα παιδιά και αλλάζουν και οι άγραφοι και οι γραπτοί νόμοι, σε παρένθεση, έτσι δεν είναι. Ποια είναι η διαδικασία? Από ότι, έχει μπει πάρα πολύ ενεργά πλέον η σχέση του πατέρα στα παιδιά, ενώ παλαιότερα το έχουμε ξαναμιλήσει ότι ήταν πιο απόμακρη. Έτσι λοιπόν και τα δικαιώματα σε έναν χωρισμό έχει ισόρυθμα. Συγγνώμη, πιο ακόμα και εννοείς όταν χωρίζανε οι μπαμπάδες ή κατά τη και κατά τη διάρκεια. Τώρα, γιατί τώρα βλέπω ότι οι μπαμπάδες είναι παιδιά... Πολύ ενεργοί. Είναι από πάνω. Ευτυχώς βλέπω πολλούς μπαμπάδες να κρατάνε περισσότερο τα παιδιά από τις μαμάδες. Κοίταξε, οι μαμάδες βολεύονται κατά κάποιο τρόπο με αυτό. Από την άλλη, το παιδί κερδίζει συναισθήματα περισσότερο. Έρχεται γιατί νιώθει και μια πιο δύναμη
του πατέρα συγκριτικά με τη μητέρα, δεν αλλάζει τα αισθήματά του το παιδί. Δηλαδή, το παιδί ξέρει να ξεχωρίσει τη μάνα και τον πατέρα, το συναίσθημά του. Αυτό. Καταλαβες. Mm-hmm. Η γυναίκα το έχει μπερδέψει λίγο το θέμα. Ναι. Και είναι πιο βολημένο. Α, το κάνει εκείνος, α, το αυτόνι, α, κάντο. Το παιδί λοιπόν είναι το πιο κερδισμένο. Και ερχόμαστε σε ένα σημείο που πολλά ζευγάρια χωρίζουν μέσα από αυτή τη σχέση. Τα ίδια δικαιώματα δεν έχει και το παιδί να ζει και με τον πατέρα ή και η μητέρα με το παιδί. Ναι. Καλά, όχι, εγώ δεν συμφωνώ. Απλά σε αυτό. Όμως. Δεν όχι, έχει εννοείς. Τα ίδια δικαιώματα. Τα ίδια δικαιώματα δεν έχει. Τα ίδια δικαιώματα έχει, αλλά όταν το παιδί ζει με τη μητέρα. Έχει την άλλα πράγματα συνεννοείς. Ακριβώς. Σαφώς ναι. Ένας μπαμπάς δεν μπορεί να μεγαλώσει ένα παιδί. Εγώ πιστεύω ότι είναι θέμα αγάπης. Το παιδί μεγαλώνει καλύτερα. Γιατί η μητέρα έχει πιο πολύ δοτικότητα. Σαφώς. Και είναι μάνα. Από είναι... την άλλη μεριά. Ακριβώς. Βέβαια, συγγνώμη που σε διακόπτω, όταν η μάνα είναι μάνα-μάνα. Γιατί, α, ναι, άμα γιατί η μάνα. Υπάρχουν και περιπτώσεις που δεν είναι μάνα. Μόνο το μεγαλώσει ο πατέρας. Εντάξει. Και υπάρχουν και πολλοί άξιοι άνθρωποι οι οποίοι το μεγαλώνουν τα παιδιά τους. Στο δικαστήριο τώρα. Πολύ και... Εντάξει, όχι, επειδή το έχω, επειδή είμαι και στην διαδικασία, είναι πολύ δύσκολο. Δίνονται. Πρέπει να είναι η μάνα πολύ. Πρέπει να είναι η μάνα πολύ. Πρώτα ήταν ακατόρθωτο. Ναι, πρέπει να είναι η μάνα πολύ περίεργα. Εγώ ρωτάω τώρα και ένα άλλο, μια και πιάσαμε αυτό. Τι μπορεί, τι πρέπει όμως να γίνει όταν λέμε ότι η μαμά, κυρίως ο μπαμπάς ας πούμε, δεν είναι, είναι ανεπίδεκτος στο να κρατήσει το παιδί και δεν είναι όπως πρέπει. Η μαμά θα πρέπει να έχει μια πολύ καλή σχέση και να τον προωθεί προς τον μπαμπά το παιδί ακόμα κι αν δεν... Δηλαδή, εγώ χωρίζω με σένα. Είναι μια πολύ διάζουσα και κατά περίπτωση είναι σε αυτά τα θέματα, γιατί υπάρχουν και ακραίες καταστάσεις που του παιδιού δημιουργούνται πάρα πολύ μεγάλες φοβίες, αλλά να ξέρουμε και από τις δύο μεριές ότι δεν μπορεί να κινδυνολογούν και να λένε είτε ο μπαμπάς για τη μαμά αρνητικά, είτε η μαμά για τον μπαμπά αρνητικά. Έστω κι αν ο μπαμπάς είναι πολύ κακός, τον επέλεξε η μαμά για να είναι ο μπαμπάς. Ναι, απλά λέω... Άρα λοιπόν, δεν θα πρέπει με αυτόν τον τρόπο να δημιουργούν τις φοβίες στα παιδιά, ούτε και από την άλλη τη μεριά, γιατί και ο μπαμπάς επέλεξε να είναι αυτή η μαμά. Ακριβώς. Και εξής τι γίνεται. Αυτό είναι που πληρώνουν και τα παιδιά χωρισμών γονιών. Δηλαδή, όταν ένας από τους δύο δεν έχει ξεπεράσει την κατάσταση, το χωρισμό ή δεν ήθελε να χωρίσει ή δεν έχει ξεπεράσει την σύζυγο ή τον σύζυγο αντίστοιχα, εκεί αρχίζουν και βγαίνουν και διάφορες κακίες, διάφορα πράγματα. Επιθετικότητες. Δηλαδή, το άτομο που μέσα στο γάμο έχει ξεπεράσει την κατάσταση, θεωρώ ότι μπορεί να είναι με πιο καθαρό μυαλό. Πιο... Τα παιδιά όμως, αυτό. Παιδιά, ενώ δηλαδή, έχουν κερδίσει στο θέμα τα παιδιά το καταλαβαίνουν αυτό. Ζουν πολύ καλύτερα τα τωρινά παιδιά στους νέους γονείς που έχουν ξεκινήσει τη ζωή τους, ας πούμε, και έχουν κάνει οικογένεια. Έχουν μεγαλύτερες απολαύσεις από ό,τι ήταν παλαιότερα. Ναι, όχι εντάξει, ότι δεν σίγουρα. Αγαπούσαν οι πατεράδες τα παιδιά παλαιότερα, αλλά δεν ήταν η απασχόλησή τους, ήταν να πάει να δουλέψει έξω, ερχόταν κουρασμένος το βράδυ. Η επαφή του με το παιδί δεν ήταν τώρα. Είναι πολύ, πολύ καλύτερη σαφώς. Επαφή. Πολύ πιο ουσιαστική. Πάρα πολύ. Όμως, τα παιδιά, παιδιά νιώθουν... Εγώ έρχομαι και σε ρωτάω. Εγώ είμαστε, έχουμε δύο παιδάκια λοιπόν, όπου η μαμά είναι πάρα πολύ καλή, ο μπαμπάς όμως δεν είναι καθόλου καλός. Τουλάχιστον ως προς την δική μας σχέση, δηλαδή του ζευγαριού. Τα παιδιά λοιπόν έχουν μια αρνητικότητα προς τον μπαμπά, γιατί έχουν πολύ μεγάλη αγάπη και νιώθουν καλά με τη μαμά. Εγώ σαν γονιός, σαν μαμά, πρέπει να τα σπρώχνω προς τον μπαμπά έτσι και αλλιώς, αλλά με ένα μέτρο. Γιατί αν ο μπαμπάς σε μένα όμως, Πέγκη μου, είναι ένας σατράπης, να σου το πω έτσι, και ένας άνθρωπος που δεν είναι σωστός, γι' αυτό και τον χώρισα, δεν μπορεί τον να στέλνω τα παιδιά γιατί μου. Γιατί δεν έλεγξες πριν. Ναι, ή μπορεί να μην το ήξερα. Μπορεί, μπορεί να, μην σε, να μην είχαν βγει κάποια γεγονότα ναι. πριν. Κάποια πράγματα έπρεπε να τα έχει ελέγξει ή ο ένας ωραία. Ή ο άλλος. Γιατί δεν είναι μόνο η μονοπλευρή πλευρά, ας πούμε. Ωραία, φτάνουμε σε αυτό το σημείο. Με τα παιδιά τι κάνουμε. Με τα παιδιά είναι πολύ ο χειρισμός του ανάλογα. Λοιπόν, το παιδί και το δέσιμο, γιατί ένας σατράπης πατέρας δεν είναι πάρα πολύ δεμένος με τα παιδιά.
Ναι, αλλά μπορεί δηλαδή... από πείσμα όμως για τη μάνα να λέει όχι, θα μου τα φέρεις στο Σαββατοκύριακο και να μην τους δίνει σημασία. Θα μου τα φέρεις για να θέλει να τη σπάσει τη μάνα. Κοίταξε, κάποιες φορές πρέπει να το βλέπει και ο πατέρας το παιδί. Σαφώς εννοείται. Έχει δικαίωμα. Συγγνώμη που σας διακόπτω. Τις περισσότερες φορές, αν θέλει ο πατέρας. Και το έχουμε δει, γιατί και εγώ χωρισμένη. Αν θέλει ο πατέρας να τη σπάσει στη μάνα, τη λέει δεν τα παίρνω Σαββατοκύριακο. Για να α, ναι, φέρει α, αυτό είναι το άλλο. Για να μην σε αφήσει καθόλου μόνη. Ναι, αυτό είναι ένα είναι άλλο. Είναι μια ναι. αντιπαλότητα πάντα που έχει το ζευγάρι και είναι η κρίση των παιδιών, κατάλαβες. Και μετά, με το που γυρίζει τα παιδιά από τον γονέα που έχουν πάει για Σαββατοκύριακο, γιατί μπορεί να είναι και το αντίθετο. Ναι. Μπορεί να είναι και το αντίθετο. Του λέει, πού πήγατε, φάγατε, τι φάγατε, αν δεν ήξερα να σας πάρει αυτό. Και ο πατέρας το ίδιο. Βέβαια, η μάνα σου, εγώ της δίνω ένα σωρό λεφτά, αλλά δεν σε σταΐζει καλά. Ναι, μπορεί, και μπορεί και αυτά να ακούγονται. Δηλαδή, ειλικρινά, τα παιδιά, παρόλο το συναίσθημά τους, περνάνε πάρα πολύ δύσκολα. Όταν λέμε πολύ δύσκολα, όσο δεν μπορείς να διανοηθείς. Βέβαια, εμείς αυτό που ευχόμαστε πάντοτε και που λέμε εγώ είναι να υπάρχει μια αρμονία. Εγώ το ξέρω γιατί είμαι χωρισμένη και το βιώνω, ναι. Οπότε... Αλλά εντάξει, βέβαια, εμείς έχουμε καλή σχέση. Και άλλο αλλά... να πούμε. Εάν φέρει πίν, δεν ξέρεις τι συμβαίνει για τον εκάστοτε. Μπορεί να πάθει ένα ατύχημα κάποιος ή να αρρωστήσει. Είτε, εγώ, είτε η μάνα είναι, είτε ο πατέρας. Το παιδί δεν θα νιώθει πολύ καλύτερο όταν είναι με τον άλλον. Όταν όμως είναι φορτισμένο το παιδί με προβλήματα και ακουστικά έχει μάθει κατηγόριες και έχει δημιουργηθεί μια φοβία, το παιδί για όλη τη ζωή ξέρει τι δύσκολα περνάει. Ναι, βέβαια, το βλέπω. Εγώ το, επειδή το. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή δεν μπορεί να κατηγορείται. Βιώνω κάποιες στιγμές περίεργα. Είτε ο άντρας. Βεβαίως για να φτάσει στο σημείο να χωρίσεις, υπάρχουν προβλήματα. Πρέπει όμως και κάποια πράγματα να τα καταπίνεις. Ναι. Έτσι. Ναι. Αναγκαστικά για τα παιδιά. Αναγκαστικά για τα παιδιά, έτσι, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό. Και σου είπα ότι αλλάζουν πλέον οι νόμοι. Δεν είναι όπως ήταν παλαιά, ότι 100. Βεβαίως η μάνα είναι εκείνη που επειδή έχει τη δοτικότητα και την κάλυψη πάντα με τη μια ζεστή αγκαλιά στο παιδί της, είναι και η πιο κακή μάνα. Ναι. Είναι ισό. Έτσι. Έτσι. Σαφώς, ναι. Γιατί, με ναι, τον πιο καλύτερο γιατί το παιδί πατέρα. Με τη μαμά. Νιώθει αυτή την αγκαλιά της φύσης. Πριν κλείσουμε, θέλεις να δώσουμε και ένα τηλέφωνο συμβουλών. Γιατί δώσουμε. Ωραία τα λέμε εμείς, αλλά θα μου πει ο άλλος, εντάξει, Αλεξάνδρα, εγώ έχω ένα άλλο πρόβλημα. Θέλω να συμβουλευτώ. Να πω ότι γίνονται μόνο τηλεφωνικές επικοινωνίες μου. Εδώ και πάρα πολύ καιρό, πολλούς μήνες, λόγω του κορονοϊού, αλλά με την ίδια δύναμη και με τη λεπτομεριακή περιγραφή σε οποιοδήποτε σημείο, είτε της Αθήνας, είτε της Ελλάδας, είτε και του εξωτερικού. Είναι το 210-9623-315. Εκεί λοιπόν θα τη βρείτε και θα κλείσει το ραντεβού, όπου και να είστε και ό,τι σας απασχολεί θα το λύσετε, ακόμα και αν είστε από το Βόρειο Πόλο. Λοιπόν, σας αποχαιρετώ και τους δύο. Βέβαια, όσοι είστε στο φουαγέ τώρα, εγώ θα σας πάω σε κάτι άλλο πιο ωραίο, πιο χαρούμενο, ψυχαγωγικό, να διασκεδάσετε με νέο καλλιτέχνη, με ωραία κομμάτια, με. Ναι, ο παλιό δεν έχει σημασία. Όπως πάντα κάνεις. Όπως πάντα με κάτι πάρα πολύ ωραίο. Και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Διότι το μη μου πεις δεν σταματάει ποτέ. Και ακόμα και το 15 Αύγουστο που είναι απαχές οι μύγες, εγώ θα είμαι εδώ. Κοσμοχρώμ. Για να αντέχουν στο χρόνο. Πλαστικό και ακριβικό οικολογικό χρώμα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Υβριδικό μονοτικό με δεκαετή εγγύηση τελευταίας τεχνολογίας. Χρώματα αθλητικών δαπέδων. Πατητή τσιμεντοκονία για πολυτέλεια και ομορφιά. Και καλλιτεχνικά χρώματα κυμολίας all times σε μεγάλη ποικιλία. Κοσμοχρώμ. Του κόσμου τα χρώματα. Βλέπεις τον πατέρα σου στο σχήμα της σκιάς σου. Είναι εκείνη η πρώτη φορά στο βουνό με τον ένα να μιλάει και τον άλλο να ακούει. Τα ίδια τώρα και με τον δικό μου γιο. Γιατί η ευθύνη παραμένει ίδια. Να του δείξω τον δρόμο, να τον κάνω ευτυχισμένο, να τον διδάξω το μέγεθος της ευθύνης απέναντι στη φύση που μας περιβάλλει. Oh.
Η Printon Glass συνεχίζει και σήμερα την παράδοση στη μεταξωτυπική εκτύπωση υψηλών απαιτήσεων. Ελαχιστοποιεί τους χρόνους παραγωγής αλλά και παράδοσης, κάτι που απαιτείται πλέον σε ένα σύγχρονο περιβάλλον ανταγωνιστικότητας. Αποτελείται από ανθρώπους με υψηλή τεχνογνωσία που έχουν την ικανότητα να προσφέρουν δημιουργικές λύσεις κατάλληλα προσαρμοσμένες στις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη. Προσφέρει λύσεις εκτύπωσης ακόμα και σε πολύ δύσκολες επιφάνειες με τη μέθοδο της μεταξωτυπίας, της χαλκομανίας αλλά και της ψηφιακής εκτύπωσης. Μη μου πεις update, τελευταίο μέρος αυτής της εκπομπής και έτσι ακριβώς είπα και στη Φέρη της Πανού και στην Μπέγκη την Ταμουράκη. Εσείς λέω τώρα θα αποχωρήσετε, θα κάτσετε στο φουαγέ, αλλά εγώ θα σας ταξιδέψω με πάρα πολύ ωραία τραγούδια, με πάρα πολύ ωραίους ήχους, με πολύ ωραίο στίχο, αλλά και λίγο καλοκαίρι, λίγο ρομαντισμό, λίγο αγάπη, λίγο λαϊκό ρε παιδί μου, γιατί ο Έλληνας έχει την καψούρα και το λαϊκό κομμάτι το έχει μέσα του. Από μια πάρα πολύ καλή φωνή, ένας νέος καλλιτέχνης που μπορεί βεβαίως από ό,τι μου λένε τα πηγαδάκια μου και αν το θέλεις και οι πηγές μου να ολοκληρωθούν όλα αυτά τα κομμάτια που σε αποκλειστικότητα και τηλεοπτικά θα ακούσουμε εμείς τα δύο σήμερα για όλη την Ελλάδα, γιατί είδε εσείς πολύ τα έχετε ακούσει στο YouTube και να γίνει μια ολοκληρωμένη δεύτερη κατά σειρά, έτσι δεν είναι? Γιώργος Λινάρδος εδώ κοντά μου, δουλειά. Τι κάνεις Γιώργο? Καλά είμαι, γεια σου Αλέξανδρο. Εγώ ξέρεις, αν και καταρχήν ευχαριστώ που είσαι κοντά μας και ενώ και περίοδος καλοκαιριού που ξέρεις, θέλουμε και λίγο έτσι να ταξιδέψουμε, να τραγουδήσουμε. Λίγο ρε παιδί μου, να το ρίξουμε λίγο έξω. Γιατί τώρα με την καραντίνα και όλα τα καλλιτεχνικά επαγγέλματα ήταν τα πρώτα που σταμάτησαν τα πάντα. Οπότε και ο καλλιτέχνης του λείψε να τραγουδάει, του λείψε να εμφανιστεί, του λείψε να δημιουργήσει. Ναι, ναι. Αλλά τώρα νομίζω ότι έχουμε μπει όλοι σε μια καλή πορεία. Σιγά-σιγά, κάτι γίνεται. Αν και η περίοδος της καραντίνας και για πολύ κόσμο ήταν και λίγο δημιουργική στο να γρατζουνίσει λίγο παραπάνω, δεν ξέρω αν παίζει κάποιο όργανο, ή στο να γράψει κάτι, ή στο να τραγουδήσει λίγα κομμάτια. Τα τραγούδια που θα πω εγώ τα έχω γράψει και στίχους και μουσική. Όχι στην περίοδο φαντάζομαι της καραντίνας, δεν προλάβεις να τα βγάλεις, δεν έχεις τόσο και να τα βγάλεις. Πολύ καιρό πριν. Πολύ καιρό πριν. Τα οποία τα διαφημίζω στο διαδίκτυο, στο Facebook. Mm-hmm. Είναι η δεύτερη, είναι τα κομμάτια σου αυτά. Προηγείται όμως και άλλη μια δουλειά που την είχαμε ακούσει και στην κόμψη του Κοντογιάννη, δεν τη φίλη μας. Ένα δίσκος, CD single, με 4 τραγούδια. Με τίτλο. Αγάπη γυάλινη. Ωραία. Δίσκος. Λαϊκά κομμάτια, έτσι λαϊκά. Δεν είναι. Ξεκινώντας, πάμε να δούμε λίγο πότε ο Γιώργος ασχολείται με το τραγούδι, τι είναι αυτό που τον φέρνει κοντά στο τραγούδι και που τον κρατάει κοντά στο τραγούδι και δει τους δύσκολους αυτούς καιρούς. Ασχολούμαι με το τραγούδι από μικρός, από μικρό παιδί. Καθώς μεγάλωνα στην εφηβεία μου, με άκουσε να τραγουδώ η Πόλη Πάνω, η οποία με παρότεινε κιόλας να το συνεχίσω να το κάνω αυτό. Έτσι που το είπες στην αρχή τρόμαξε, γιατί είσαι πολύ νέο παιδί και μου λέει μ' άκουσε Πόλη Πάνω και εγώ τώρα λέω παιδιά, κάτι δεν ακούω σωστά. Εσύ πάρα πολύ μικρός όμως. Είμαι 42 χρονών. Εντάξει, ναι, αλλά Πόλη Πάνω με άκουσε στα 17 μου. Α, μπράβο, σε πολύ μικρή ηλικία. Με παρότρινε, συνέχισε αυτό που κάνεις, το κάνεις καλά. Μου εξήγησε ότι τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα μέσα σε αυτό το χώρο. Εκείνη την εποχή, φαντάζομαι τη σημερινή, ναι. Αλλά το πρόλαβες. Δεν έπαψα ποτέ να το προσπαθώ γιατί είναι αυτό που θέλω να κάνω. Το κάνω με μεράκι, αισθάνομαι ότι το κάνω καλά. Τώρα από εκεί και πέρα, αυτό το κρίνει ο κόσμος. Αυτό που κρατάει τον Γιώργο σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς και το επιμένει, είναι σίγουρα η μεγάλη του αγάπη για το τραγούδι. Τα κομμάτια τα γράφεις και τα ενορχιστρώνεις, στίχο και μουσική, όλα μόνος σου? Εγώ γράφω τη μουσική και το στίχο και μετά έχω ένα δικό μου άνθρωπο, ο οποίος μου κάνει την ενορχίστρωση, ο Μανώλης ο Αγγελάκης, εξαιρετικός μουσικός και άνθρωπος πάνω απ' όλα. Η χημεία που έχουμε αναμεταξύ μας, νομίζω, είναι μουσικά είναι πολύ καλό. Ποια είναι τα ερεθίσματά σου, δηλαδή, από πού εμπνέεσαι κάθε φορά για να γράψεις ένα τραγούδι και το γράφεις επειδή αποφασίζεις ότι πρέπει να γράψεις κάτι ή επειδή ήρθε, επειδή οδηγούσες και είδες κάτι, αυτό. Επειδή έφαγες μια φλασιά? Αν μου έρθει και το καταλάβω ότι αξίζει τον κόπο αυτό που μου έρθει, μου είχε έρθει στο μυαλό, θα το κάνω. Θα προσπαθήσω αμέσως να το κρατήσω, να το γράψω, να δω αν αξίζει τον κόπο. Τώρα, επί τούτου να κάτσω να γράψω ένα τραγούδι, όχι, δεν το έχω κάνει ποτέ, γιατί έτσι κάτσε να γράψω. Πόσα τραγούδια έχεις, ας πούμε, και στο σιχτάρι κάποια? Δεν έχω γράψει πολλά τραγούδια. Έχω γράψει γύρω στα 11 τραγούδια, εκ των οποίων τα 10 είναι και στίχη και μουσική. Το ένα είναι μόνο στίχη, από τον πρώτο δίσκο. Και από τον πρώτο. Από αυτά τα 11 ουσιαστικά μου λες 4 και 2 που θα ακούσουμε εμείς μέσα από κλειστικότητα. Αυτά τα 6 τα έχεις πει εσύ? Όλα. Όλα. Όλα, όλα. Τα έχεις κυκλοφορήσει και όλα? Το Για Σένα, που θα πω σε λίγο, έχει κυκλοφορήσει από την Final Touch πριν 3-4 χρόνια.
Μόνο αυτό το τραγούδι. Ναι. Εμείς θα ακούσουμε τουλάχιστον δύο όμως σήμερα. Γιατί το να φύγεις από εδώ και το για σένα. Μάλιστα. Τι είναι αυτό που έχει δυσκολέψει, γιατί, okay, μπορεί οι υπόλοιποι πάνω σε άκουσα τα 17 σου, τώρα είσαι 42 όμως όλα αυτά τα χρόνια και ασχολείσαι και κάνεις εμφανίσεις και δουλεύεις και προσπαθείς. Στη δική μου την περίπτωση ήταν τρέχεις. Πάντα δύσκολα. Γιατί. Πάντα γιατί δεν είχα τις γνωριμίες ώστε να μπορέσω να μπω σε αυτό το χώρο. Προσπαθείς να μπεις. Παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο αυτό, καταλαβαίνω. Εννοείται. Που λες. Ναι, και είναι αλήθεια. Άμα δεν είσαι φίλος τους, δεν μπαίνεις εύκολα. Mm-hmm. Προσπαθώ μέσα από τη μουσική να με ακούσουν, να δουν τι κάνω. Σε ένα talent show, ας πούμε, τα πήγαινες. Έχεις πάει, δεν ξέρω, έχεις δώσει συμμετοχή ποτέ, έχεις περάσει κάποια cast. Στο δεύτερο X-Factor, mm-hmm. πήγα, έκανα το πρώτο casting. Με πήρα τηλέφωνο και μου είπαν ότι πέρασα, αλλά δεν πήγα. Α, πέρασες, αλλά δεν πήγες. Γιατί δεν πήγες, αφού ήθελες αυτή την ευκαιρία, πού ήξερες. Δεν ήταν ο σκοπός μου ακριβώς να πάω να συμμετάσχω στο παιχνίδι, πήγα για να με δουν. Α, για να πάρεις την επιβεβαίωση. Όχι ακριβώς, να δουν ότι υπάρχω κι εγώ. Α, ότι ναι, αλλά όμως ήταν μια ευκαιρία, Γιώργο, στο ότι δεν ξέρεις τι θα γίνει μετά. Ή δεν ήσουν πιθανό έτοιμος για να μπει σε ένα τέτοιο τρυπάκι. Δεν ήμουν σύμφωνος με όλο αυτό που συνέβαινε, ο τρόπος που γίνεται. Α. Με έκανε να αισθάνομαι λίγο άβολα. Λίγο άβολα. Άβολα και δεν το προτιμήσα. Το καλλιτεχνικό στερέωμα είναι ένας ξεχωριστός δρόμος. Λίγο έξω από τα τριμμένα, τα καθημερινά και τα ίδια. Υπάρχει κάτι, λες, δεν έχω τις γνωριμίες. Υπάρχει κάτι το οποίο δεν είσαι εσύ μέσα σε αυτό όλο που βλέπεις το καλλιτεχνικό. Υπάρχει κάτι στο οποίο δεν μπορείς να ακολουθήσεις εσύ. Ίσως επειδή είμαι εγώ και δεν έχασα αυτό του εαυτού μου, δηλαδή στο να προσποιηθώ κάτι. Mm-hmm. Αυτό που είμαι, είμαι. Τώρα ίσως αυτό να μου έχει φέρει ίσως κάποιο εμπόδιο. Στο να μην μπορέσω να περάσω πιο εύκολα αυτά που κάνω. Αλλά επιλέγεις μπορεί την οδό και να κάνω λάθος και όμως. Τι, ναι. Ασχολείσαι με κάτι άλλο. Περιστασιακά δουλεύω διάφορες δουλειές mm-hmm. πρωινές. Και με τη μουσική περισσότερο. Mm-hmm. Live και τέτοια. Ναι. Και νομίζω ότι η εποχή όσο περνάνε τα χρόνια για τους ανθρώπους στην κατηγορία τη δική σου που το παλεύουν γιατί το έχουν, γιατί αγαπάνε τη μουσική, γιατί θέλουν, γιατί έχουν αυτούς που τους ακολουθούν. Αυτό όλο που γίνεται με τα live και δει τώρα και εν όψη μετά κορονοϊού εποχής που ανοίγουν πάρα πολύ σιγά σιγά και ξέρεις το live έχει γίνει μόδα ακόμα. Σε λίγο θα πηγαίνω, ας πούμε, να πάρω καφέ take away. Κάνουν έρθει στο καφενείο. Ναι, και θα κάνουν και live. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό ναι, να με ρωτάνε στην αρχή. Αλέξα, λέω δεν είναι κακό αυτό. Η μουσική όπου μπορείς να την παράγεις καλά είναι. Σαφώς. Και αυτό βοηθάει όμως εσένα και όλους τους καλλιτέχνες που είστε στο επίπεδο αυτό να μπορείτε να δημιουργήσετε live, να κάνετε πολύ ωραίες βραδιές και να έρθει ο κόσμος. Αλλά σίγουρα υπάρχει και ένας στόχος πίσω από αυτό. Ο στόχος του δηλαδή τι είναι. Είναι να γίνεις ο Γιώργος Λινάρδος, είναι να γίνεις ο άνθρωπος εκείνος που θα αφήσει πίσω του 10 μεγάλες επιτυχίες. Ο πρωταρχικός στόχος μου είναι στο να έρθει δουλειά στα χέρια μου κατά πρώτον. Κάποιο μαγαζί δηλαδή, να συνεργαστώ και να μην κάνω μόνο live. Καλό μαγαζί. Να είναι ένα στάνταρ σχήμα. Ναι, μπράβο. Και όχι, ξέρεις, μία Τετάρτη παίζουμε εκεί, μία Πέμπτη παίζουμε εκεί. Από εκεί και πέρα, άμα πάει καλά και προχωρήσει και είναι να γίνει κάτι, ποιος δεν το θέλει. Καλά, εννοείται. Κάποιος που δεν σε έχει ακούσει ακόμα, κάποιος δεν σε έχει συναντήσει ούτε σε live ούτε έχει ακούσει κάτι από τις δουλειές σου, περιμένει να ακούσει μία λαϊκή φωνή. Ελαφρολαϊκό, λαϊκό. Ναι. Τι τραγούδια κυρίως είναι αυτά που θα ακούσουμε στα προσωπικά σου, γιατί όταν τραγουδάς φαντάζομαι λες τα πάντα. Ναι. Στις προσωπικές σου λαϊκό, επιλογές. Λαϊκό, ελαφρολαϊκό, παλιολαϊκό. Ναι. Στους δικούς σου δίσκους θα ακούσουμε μπαλάντες, θα ακούσουμε ερωτικά, θα ακούσουμε ξάρια, θα ακούσουμε ζεμπεκές. Ερωτικά, λαϊκά, μπαλάντες. Έχω και... Άρα είσαι της καψούρας, αυτό είναι αυτό που είπα στην αρχή. Ναι, πιο πολύ προς το ερωτικό λαϊκό. Mm-hmm. Τι είναι αυτό που κάνω. Προς Πλούταρχο, δηλαδή, να το καταλάβω. Εννοώ σαν επιλογές μουσικές. Ναι, ναι. Που από τα 10 κομμάτια τα 9 ναι, κλαίνε ναι, ναι, το ένα ναι, ναι. μόνο χορεύεις. Όχι, εντάξει, έχω και ένα. Έχω κανένα δύο τραγούδια που είναι χορευτικά, αλλά. Εντάξει, τι να κάνουμε. Περνάει αυτό. Περνάει. Παιδιά, και όσο Έλληνας τώρα σας μιλάει, τώρα η καψούρα εδώ πέρα. Που εγώ δηλαδή όταν τραγουδούσα 45 λεπτά έλεγα στο μάιστο να λέω φαντασία μου πλανέφτρα. Και έλεγα και κάνα μέρα με τη μέρα. Τους έλεγα θέλετε να βγαίνω κατευθείαν στις 4 η ώρα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα, αλλά να κάθομαι μέχρι τις 9. Να προλάβω να τα πω αυτά που θέλω. Και τώρα θέλω να ακούσω και να ταξιδέψω λίγο ερωτικό κομμάτι. Εγώ, ξέρεις, θα μπω στο νόημα με το που ξεκινήσει το κομμάτι σου. Έχω μπει και κάνω βίντεο κλιπ. Δεν ξέρω, μ' αρέσει πάντοτε αυτό. Έχεις οπτικοποιήσει κανένα κομμάτι. Όχι. Όχι ακόμα. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο. Πάμε. Μα είσαι έτοιμος. Να με. Έλα μαέστρο δώσε σε παρακαλώ. Μουσική.
Κι έτσι σε πίστεψα κι ήρθα κοντά σου. Έφερα φως στα όνειρά σου. Όμως εσύ παίζεις μαζί μου. Έχεις τον τρόπο σου να καις τη ζωή μου. Να φύγεις από εδώ, δεν θέλω να σε βλέπω και δεν σου επιτρέπω να λες το σ' αγαπώ. Να φύγεις από εδώ, δεν θέλω να σε ξέρω. Όσο κι αν υποφέρω, αντίο θα σου πω. Έτσι σ' αγάπησα κι ήρθα κοντά σου. Γιατί μου έλεγες θα με δικιά σου. Κι εγώ σε πίστευα κι ακολουθούσα. Μαζί μου έπαιζες κι εγώ πονούσα. Σε βλέπω και δεν σου επιτρέπω να λες το σ' αγαπώ. Να φύγεις από εδώ, δεν θέλω να σε ξέρω. Όσο κι αν υποφέρω, αντίο θα σου πω. Σε βλέπω, όσο κι αν υποφέρω, τελειώσαμε εδώ. Έτσι, μπράβο. Τι ωραίο κομμάτι. Να σου πω, νομίζω ότι όλοι το έχουμε πει αυτό και όλοι το έχουμε περάσει. Ναι. Δηλαδή, να θέλεις από μια κατάσταση να πονάς, να μην αντέχεις και να πεις ότι ξέρεις κάτι, όσο κι αν υποφέρω, τέλος. Σίγουρα το έχουμε πει όλοι. Γενικά πάντοτε όμως παρατηρώ ότι επειδή μου ο Έλληνας του αρέσει να πονάει λίγο. Ναι, είμαστε μαζόχες. Ναι, δηλαδή εγώ το βλέπω και από τον εαυτό μου που και φουλ ερωτευμένος να είμαι, αν μου πεις τι κομμάτι θες να βάλω, θα σου πω βάλε ένα τέτοιο. Δεν θα σου πω ποτέ να βάλεις δηλαδή κανένα κομμάτι που λέει αχ, αγαπώ, αγαπώ, πάμε, δεν ξέρω αν είμαι στο βουνό. Θα σου πω βάλε μια καψούρα, βάλε κάτι. Δεν ναι, ξέρω. Όλοι νομίζω. Ο Έλληνας νομίζω το έχει. Εγώ έτσι είμαι. Πες μου καλλιτέχνες που θαυμάζεις, που δεν θα πω αντιγράφεις, θα πω όμως που ο τρόπος τους, η πορεία τους, τα δείγματά τους είναι σε ένα πλάνο σου, σου αρέσουν. Μου αρέσει πολύ ο Νότης. Ναι. Είναι λίγο πιο πάνω από όλους τους άλλους καλλιτέχνες στο μυαλό μου. Γιατί? Για τις θεωρίες του και τις απόψεις? Ή για το τραγουδιστικό του κομμάτι? Για όλο το σύνολό του. Κατά πρώτον είναι καλλιτέχνης. Σε αυτό που κάνει, το κάνει πάρα πολύ καλά, το κάνει τόσα χρόνια. Έχει φτάσει σε ένα επίπεδο το οποίο δεν μπορεί να φτάσει εύκολα ένας τραγουδιστής. Οπότε αυτά που κάνει είναι αρκετά καλά για μένα τουλάχιστον. Από γυναίκες, υπάρχει κάποια γυναίκα την οποία θαυμάζεις? Πάρα πολλές. Και πολλοί άλλοι καλλιτέχνες. Και ο Πλούταρχος μου αρέσει, και ο Τερζής μου αρέσει, και ο Ρέμος μου αρέσει, και ο Μπάσης, και η Μελίνα Σλανίδου, και η Νατάσα Θεοδωρίδου, και η Πέγκη Ζήνα. Η Πάολα. Και άλλοι πολλοί. Και η Πάολα. Mm-hmm.
Ένα κομμάτι που θα ήθελες πάρα πολύ, αν σου δινόταν η ευκαιρία, να κάνεις μια επανεκτέλεση, επανακυκλοφορία, ενός αγαπημένου παλιού κομματιού που έχει ξαναϋποθεί. Ναι. Μπορεί να μην είναι πολύ παλιό, να είναι και πριν ένα χρόνο. Έχω πες κάνει ένα... ήδη ένα, στο δίσκο τον πρώτο. Α, το θυσιάστηκα για σένα, της Πίτσας Παπαδοπούλου. Το? Το θυσιάστηκα για σένα. Α, τι κομματάρα είναι αυτό, μπράβο. Ήτανε... το τρίτο τραγούδι που βάλα στο δίσκο, γιατί δεν βρίσκαμε τραγούδια τότε και αποφάσισα να βάλω αυτό. Ποιο άλλο κομμάτι θα σου άρεσε πάρα πολύ? Αν σήμερα μπορούσαμε να επιλέξουμε ένα μαγικό ραβδί και να σου πούνε, έλα πες το, το κομμάτι αυτό, στο δίνει και ο καλλιτέχνης και ο συνθέτης και ο στιχουργός και όλοι. Παλιό λαϊκό να σου πω επανεκτέλεση. Ό,τι θες, μπορεί να είναι και πριν ένα χρόνο. Ένα που θα ήθελες να το πεις εσύ με το δικό σου ύφος, το δικό σου τρόπο και που είναι αγαπημένο σου κομμάτι. Εγώ έχω πει δηλαδή για παράδειγμα ότι αν ασχολιόμουν ποτέ με δίσκους και τέτοια που δεν το ήθελα καθόλου, ένα κομμάτι το οποίο θα έλεγα θα ήταν η θυσία. Εγώ ή το Θεό. Που το είπε ο Μαζονάκης. Η θυσία του Δημητρίου. Ναι, ναι, ναι. Πολύ ωραίο τραγούδι. Αυτό θα έλεγα εγώ, ας πούμε, π.χ. Ναι. Αυτά θα επέλεγα. Αν μου λέγανε θες να κάνεις εκτέλεση, θα έλεγα ένα από αυτό. Μπορεί να επέλεγα το «Μη μου θυμώνεις μάτια μου», το έχω κάνει ένα demo και το έχω βγάλει στο Facebook. Και το... του Νταλάρα. Του Νταλάρα. Α, μπερδεύτηκα με το «Μη με συγκρίνεις μάτια μου». «Μη μου θυμώνεις μάτια». Ναι. Του Πάριου το «Πιο καλή μοναξιά», τα Λαδάδικα, του Μητροπάνου και άλλα πολλά. Είναι πολλά τώρα. Στο μυαλό μου έχω διάφορα. Οι θαμώνες, οι άνθρωποι που έρχονται και σε επισκέφτονται, από τι έχουν περισσότερο ανάγκη, να χορέψουν, να ξεδώσουν, να ρίξουν τη ζεμπεκιά ή να κλάψουν όλοι μαζί? Τραγουδώντας εννοώ, Λίγο απ' όλα. Και να κλάψουν και να χορέψουν και να ερωτευτούν και να γελάσουν όλα. Νομίζω όλα είναι απαραίτητα. Σαφώς, στις μέρες μας εννοείται. Τι είναι αυτό το οποίο έχει αλλάξει τόσο πολύ, ίσως στο τραγούδι, στο λαϊκό, στη νύχτα, που θα αν μπορούσες θα το ξανά έφερνες στην παλιά του μορφή, γιατί πιστεύεις ότι έχει πάρα πολύ μεγάλο κακό? Προσπαθούν να ελαχιστοποιήσουν το λαϊκό τραγούδι. Δηλαδή, θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Είχα μιλήσει με κάποιο ραδιοφωνικό παραγωγό όταν έκανα το δίσκο «Αγάπη Γυάλινη» και του είχα στείλει ένα τραγούδι από αυτό το δίσκο το άλλη μια χρονιά, που έχει μέσα μπουζούκι. Και μου είχε πει: ωραίο το τραγούδι, αλλά κοιτάμε να βγάζουμε τραγούδια τώρα, εδώ και ένα διάστημα, που δεν έχουν τόσο μέσα μπουζούκι. Ο λόγος? Ο λόγος το ότι θέλουμε να μοντέρνω... Μήπως ότι και καλά ήταν πολύ βαρύ για το playlist, ας πούμε, το πρωινό, για παράδειγμα. Όχι. Προσπαθούν με κάθε τρόπο να κάνουν το λαϊκό με έναν τρόπο που να χαθεί σιγά σιγά το λαϊκό και να μην είναι πια λαϊκό. Mm. Και προσπαθώ, τουλάχιστον εγώ, να μην ξεφύγω από αυτό που λέμε λαϊκό όπως τραγούδι. Όπως από την άλλη νομίζω ότι ο Έλληνας χωρίς λαϊκό, όσο και να θέλουν κάποιοι μεμονωμένες περιπτώσεις, όπως μου είπες, να διενεργήσουμε αυτόν τον τρόπο, πιστεύω όμως ότι ο Έλληνας χωρίς λαϊκό τραγούδι δεν γίνεται. Και η απόδειξη είναι ότι ακόμα και η Παπαρίζου και ο Ρουβάς και η Φουρέιρα και δεν ξέρω εγώ τι, θα κάνουν το πρώτο πράγμα που είναι το θεατρικό, το έτσι, το θεατράλε, τα αυτά, τα τέτοια, τα μπαλέτα. Μετά όμως θα σου πούνε και λαϊκό, ελαφρολαϊκό, επιτυχίες τέτοιες, γιατί ο κόσμος δεν μπορεί μέχρι το πρωί να διασκεδάσει μόνο με τέτοια κομμάτια. Δεν μπορεί να παίζει δηλαδή όλο το βράδυ το You are the one, the number one, και εγώ να πληρώνω την μπουκάλα. Δεν γίνεται. Το λαϊκό είναι αυτό που διασκεδάζει τον κόσμο τώρα, κακά τα ψέματα. Έτσι. Δεν μπορεί ο άλλος να διασκεδάσει με ένα τραγούδι που απλά το άκουσε γιατί είναι μοντέρνο και είναι ωραίο. Mm-hmm. Θέλει και να χορέψει. Έχουμε καλές λαϊκές φωνές, νέα παιδιά. Βλέπεις ότι η Ελλάδα έχει καλές λαϊκές φωνές όπως υπήρχαν οι παλιοί μεγάλοι λαϊκοί καλλιτέχνες? Υπάρχει ένας νέος καλλιτέχνης που θαυμάζεις? Νέα φωνή, πολύ νέα. Και να μου πεις, αυτό το παιδί, Αλέξανδε, πραγματικά, μπράβο του. Ο Γιώργος Παπαδόπουλος έχει ωραία φωνή. Mm-hmm. Ο Δήμος Αναστασιάδης, μου αρέσει πολύ η φωνή του. Και ο Αργυρός, τώρα τελευταία που δεν πολύ άκουγα, Αργυρό, αλλά... Δεν λες τα κομμάτια του, ενώ είναι πια σάρικα. Δεν άκουγα καν. Α, αλλά, έτσι, μου προέκυψε, ακούω άλλους τραγουδιστές πιο πολύ. Θα ακούσω πιο πολύ Νταλάρα, Χάρης Αλεξίου, Βιτάλη. Θα ακούσω και το Σφακιανάκη, όπως σου είπα, και τον Τερζή. Αλλά πιο πολύ προς τα εκεί. Ακούω πιο πολύ από τους καλύτερους. Άρα, να υποθέσω ότι δεν ακούσω, ας πούμε, συνέχεια Αργυρό, Χολίδη. Και... Θα ακούσω. Άμα τα ακούσω, δεν σημαίνει ότι θα το κλείσω, δεν τα ακούσω. Όχι, προς Θεού, εννοώ ότι στο ρεπερτόριο όμως θα τα βάλεις αναγκαστικά κάποια κομμάτια που παίζουν. Έχω κανένα δυο, ας πούμε, του Αργυρού. Αλλά δεν έχω πολύ κάτσει να τον ακούσω, ώστε να, τον, και... να δω τι κάνει, πόσο ναι. καλός μπορεί να είναι. Και... Και βλέποντας, ακούγοντας τώρα, βλέπεις ότι τελικά έχει στοιχεία αυτό που θες να μου πεις. Ο Αργυρός, mm-hmm.
Είναι αρκετά καλός νομίζω. Και φαίνεται ότι το παιδί δουλεύει, προσπαθεί. Μάλιστα. Εάν έπρεπε να έχω ένα μαγικό ραβδί και να σου ικανοποιήσω μία... επιθυμία κάτι που θέλεις, μία επιθυμία, κάτι που θέλεις να γυρίσεις το χρόνο πίσω, να τον πας πιο μπροστά, κάτι να φέρουμε ξαφνικά. Τι θα μου... Μία όμως μόνο επιθυμία. Μία που δεν έχει να κάνει με τη μουσική ή γενικό της όλο το φάσμα. Μία επιθυμία έχεις να κάνεις. Πάνω, ναι, πάνω με τη μουσική. Εντάξει, θα μου πεις να έχω την υγεία μου και να είναι καλά η οικογένειά μου κτλ. Πάντα μουσική. Όχι, πάνω στη μουσική. Μία επιθυμία. Να ακουστείς τον κόσμο αυτό που κάνω. Και αν μπορούσα να σου επιλέξω από αυτά τα ήδη 11 κομμάτια που έχεις γράψει και έχεις πει, να σου πω ότι, οκ, okay, λοιπόν, Γιώργο, από αύριο θα ακουστεί ένα κομμάτι. Ποιο κομμάτι θα έδινε, άσχετα να μας το πεις εδώ, σημαίνει, δεν είχα, ποιο κομμάτι θα έδινες. Δικό μου. Δικό σου, είχες μία επιθυμία και ένα κομμάτι μόνο. Ποιο αν το θέλεις είναι το πιο, γιατί τώρα θα μου δώσεις το πιο καλό σου, το πιο παιδί σου, το πιο αγαπημένο σου, αυτό δεν ξέρω. Αυτό που θα πω μετά, το για σένα. Α, ναι. Ρε παιδί μου, εγώ τελικά είδες, Γιάννη, πώς τα βλέπω. Βλέπω μπροστά, ρε παιδί μου, χωρίς να ξέρω ότι θα απαντήσει ο καλλιτέχνης μου. Λοιπόν, θέλω να σου ευχηθώ καλή επιτυχία σε ό,τι και να κάνεις. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ να πολύ. Να πούμε ότι στο YouTube μπορεί να βρουν τα κομμάτια σου και όλοι όσοι μας βλέπουν σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο. Στο YouTube θα βρουν κάνα 2-3 τραγούδια, δεν τα βγάζω. Ωραία, στο YouTube, πιο πολύ Λινάρδος, στο Facebook. Ωραία, και στο Facebook, ναι. Πάλι Λινάρδος Γιώργος, και το έχεις και στα ελληνικά και στα ελληνικά το πατάνε. Ωραία, καλή επιτυχία, εύχομαι να βγει γρήγορα η ολοκληρωμένη δουλειά και να την πρωτοπαρουσιάσουμε και εύχομαι από εδώ και πέρα να, σιγά σιγά να αρχίσεις με το λιθαράκι σου και να χτίσεις αυτό που πραγματικά μπορείς. Καλά. Γιατί εγώ σου λέω, δεν το λέω επειδή είσαι καλεσμένος μου, γιατί εγώ για να φέρω κάποιο καλεσμένο τον έχω τσεκάρει. Αλλιώς δεν τον φέρω και ποτέ. Και η Βαντίκη Βύση, να άμα εγώ δεν θέλω, δεν θα σε φέρω και δεν με νοιάζει κιόλας. Λοιπόν, αλλά πραγματικά έχεις πάρα πολύ καλή φωνή και πολύ ωραία κομμάτια. Και σας αποχαιρετώ με Γιώργο Λινάρδο, με ερωτικό κομμάτι κι αυτό. Άκρος ερωτικό, ναι. Γιατί από έναν άκρος ερωτικό παρουσιαστή πρέπει να κλείνει το φινάλε με ένα άκρος ερωτικό κομμάτι. Κινδυνεύω από σένα, κινδυνεύω. Θέλω τόσο να το σώσω κι όπου βγει. Δραπετεύω σε στιγμές που δεν με βλέπεις. Σε κοιτάζω κι η καρδιά μου απορεί. Σκέψου τι νιώθω για σένα όσα νιώθω και μη χτυπάς αφού για σένα θα αντέξω αυτά που άλλος δεν μπορεί και εδώ θα μείνω να υπομείνω αυτό το πόνο για σένα μόνο, για να πιστέψεις η αγάπη μας πως ζει. Αφού το ξέρεις σε λατρεύω, μη μου κάνεις τη ζωή μου κόλαση. Δραπετεύω, λίγη δύναμη γυρεύω, πως το μπορώ, μα σε αγάπησα πολύ. Σκέψου τι νιώθω για σένα όσα νιώθω και μη
σένα θα αντέξω αυτά που άλλος δεν μπορεί. Και εδώ θα μείνω να υπομείνω αυτό το πόνο για σένα μόνο, για να πιστέψεις είναι